τελευταία φορά κατευθυνότανε στο Ιεροσόλυμο. Πέρασε από την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Αλλά θα ήθελα πνευματικά εφόδια για να εισακουστεί. Εμείς όμως πηγαίνουμε στον πόλεμο χωρίς πνευματικά όπλα, με αποτέλεσμα να μην εισακούει ο Θεός στην προσευχή μας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όπως εδώ συγκεντρωθήκαμε πολύ ωραία και δίνουμε ένα μήνυμα στους διώκτες της πίστεώς μας, δίνουμε το μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν τον οικουμενισμό, θέλουν να ισοπεδώσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Παρόλο που εφυλάσσεται η φυλακή από πολλούς στρατιώτες, η απόφαση βέβαια είναι ανθρώπινη αληθεία. Χρειάζονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες και διαμαρτυρίες. Αλλά πάλι το επαναλαμβάνω, χρειάζεται προσευχή και νηστεία για να έχουμε και θετικό αποτέλεσμα. Αλλά πάντοτε όμως, μέσα σε οποιονδήποτε πνευματικό αγώνα, να έχουμε στη σκέψη μας ότι ο Θεός είναι εκείνος που γνωρίζει το καλό, το πνευματικό, το σωστό για τον καθένα μας και επιτρέπει όλους αυτούς τους πειρασμούς. Επίσης θα ήθελα να στείλουμε μήνυμα προς το μοναστήρι μας, να στείλουμε το μήνυμα της συμπαράστασης. Το αγωνιστικό πνεύμα πάντοτε υπάρχει μέσα μας. Κάτω τα χέρια από την εσφιγμένου. Επειδή έτυχε να παρακολουθήσω τις δίκες στα δικαστήρια, θεωρώ ότι η απόφαση ήταν άδικη για τον ηγούμενο ως ηθικό αυτούργο, διότι δεν αποδείχθηκε από πουθενά ότι όντως μπορεί κανείς να πει ότι είναι ηθικός αυτούργος, διότι ούτε καν ήταν εκεί, ούτε κάποια στοιχεία προέκυψαν για να φανεί ότι όντως είχε κάποια ανάμειξη σε όλο αυτό το θέμα. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πιάνει καλή. Τον Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντιωμένη. Yeah.